Θα θέσω στο σώμα δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις. Μία νομοτεχνική βελτίωση επί του άρθρου 233 για τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης και μία νομοτεχνική διόρθωση που αφορά στο άρθρο 236 του σχεδίου νόμου για τα ειδικά μισθολόγια. Τα καταθέτω σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ να διανεμηθούν στο σώμα. Πείτε παρακαλώ, θα έχετε ένα λεπτό παραπάνω να πείτε στο σώμα. Έχω ελάχιστο χρόνο. Επειδή είμαστε στην τελική διαδικασία, παρακαλώ. Έχω ελάχιστο παρακαλώ. Χρόνο. Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις επί του άρθρου 233 είναι μικρές διορθώσεις που δεν αλλάζουν την ουσία του μηχανισμού. Είναι αρκετές, θα τις δείτε σε λίγο. Η νομοτεχνική διόρθωση στο άρθρο 236 για τα ειδικά μισθολόγια δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016 να καταθέσει, αν θέλετε, ισοδύναμα μέτρα επί του προϋπολογισμού, ώστε να μην παρακαλώ το πάγωμα των ειδικών μισθολογίων. Παρακαλώ να διανεμηθούν. Κύριε Χουλιαράκη, ένα λεπτό. Με συγχωρείτε. Εδώ τα καταθέτετε και θα τα... Παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Ούτε ενθουσιασμός, ούτε αποδοκιμασίες. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ικανοποίηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Τζαβάρα, σας παρακαλώ. Είστε από τους πιο παλιούς ευπρεπείς και πολύ δημοκρατικά συμπεριφερόμενους βουλευτές. Μην διακόπτετε καθόλου. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο... Για 8 λεπτά. Θα κρατήσουμε παραπάνω χρόνο. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για την ικανοποίηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την καλώ με δεδομένη την ικανοποίηση αυτή να στηρίξει σήμερα το σχέδιο νόμου. Με την ψήφιση λοιπόν του σχεδίου νόμου σήμερα κλείνει ένας κρίσιμος κύκλος στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Η αξιολόγηση... Με συγχωρείτε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κύριε Μαντά, σας παρακαλώ. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι με την ψήφιση σήμερα του σχεδίου νόμου κλείνει ένας κρίσιμος κύκλος στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Η αξιολόγηση που ολοκληρώνεται σήμερα δεν είναι η τελευταία. Θα ακολουθήσουν και άλλες αξιολογήσεις με βάση τις προβλέψεις που έχει το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Είναι όμως αναμφίβολα η πιο δύσκολη και αναμφίβολα η πιο σημαντική αξιολόγηση. Και είναι η πιο σημαντική αξιολόγηση για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτα απ' όλα, κλείνει όλες τις δημοσιονομικές και χρηματοπιστωτικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση. Οι επόμενες αξιολογήσεις θα διαχειριστούν θέματα που αφορούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγορών, στη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και στη μακροχρόνια οικονομική ανάκαμψη. Δεν θα περιλαμβάνουν όμως επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα. Με τα δημοσιονομικά μέτρα που νομοθετούμε σήμερα, βεβαιώνουμε ότι πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους του 2016, 2017 και 2018. Η αξιολόγηση αυτή όμως είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι με την ολοκλήρωσή της δεν εκταμιεύεται απλώς το αναγκαίο ποσό για την εξόφληση των εξωτερικών υποχρεώσεων, αλλά εκταμιεύεται μαζί της και για τους επόμενους 8 μήνες ένα ποσό της τάξης των 750.000 ευρώ ανά μήνα για την εξόφληση λήξη πρόθεσμων υποχρεώσεων, επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
να μειώσει το κόστος δανεισμού στις ελληνικές τράπεζες, αναφέροντας, αν θέλετε, το waiver, και σύντομα οδηγεί στην ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα αποτελέσει τον προθάλαμο για την έξοδο της χώρας στις αγορές και την έξοδο από την Επιτροπή. Κυρίως όμως η ολοκλήρωση της αξιολόγησης οδηγεί στην πλήρωση των τριών κυρίων προϋποθέσεων για την επιστροφή της οικονομίας στην ανάκαμψη. Πρώτη προϋπόθεση είναι η αποκατάσταση των συνθηκών ρευστότητας που έχει ήδη ικανοποιηθεί με την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δεύτερη κρίσιμη προϋπόθεση είναι η αποκατάσταση του κλίματος σταθερότητας. Αν θέλετε, η επιστροφή της οικονομίας σε ένα ρυθμό κανονικό που παρά τις δυσκολίες θα επιτρέπει στον κόσμο. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να προβλέπουν με ασφάλεια, να σχεδιάζουν μεσοπρόθεσμα και να επενδύουν. Τρίτη κρίσιμη προϋπόθεση είναι η ρύθμιση του δημόσιου χρέους που θα οδηγήσει στη μείωση του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησής του, ώστε και η δημοσιονομική πολιτική να αποκτήσει τις αναγκαίες ανάσες μεσοπρόθεσμα, αλλά και να εμπεδοθεί εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της χώρας να εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος της. Πράγμα που τελικά θα οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση των επιτοκίων του ελληνικού χρέους. Η δεύτερη και η τρίτη από αυτές τις προϋποθέσεις ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Γι' αυτό έχει σημασία ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση, που κόπτεται ότι την ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, να στηρίξει σήμερα το σχέδιο νόμου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως τα δημοσιονομικά μέτρα πάνω στα οποία στηρίζεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι μέτρα που επιβαρύνουν το διαθέσιμο εισόδημα. Το είπα και πριν από λίγες μέρες. Δεν υπάρχει καλός φόρος. Όλοι οι φόροι, οι περισσότεροι φόροι, αποτελούν στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς, δημιουργούν λάθος κίνητρα για τη συμπεριφορά επιχειρήσεων και νοικοκυριών και σε πολλές περιπτώσεις είναι εν δυνάμει ηφαισιακά. Πολύ περισσότερο στη χώρα μας, που το μερίδιο των έμεσων φόρων είναι 2% πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, αν και το σύνολο των φορολογικών εσόδων παραμένει σημαντικά κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η κυβέρνηση όμως έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να διατηρήσει τη δημοσιονομική ισορροπία και έχει την υποχρέωση αυτή για να ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας, την αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής και να απαλλαγεί από την Επιτροπή μία ώρα νωρίτερα. Την αξιοπιστία που θα ήθελα να θυμίσω πως η χώρα απόλεσε όταν για πολλά χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις δημιουργούσαν δημοσιονομικά ελλείμματα χωρίς να υπάρχει αύριο, στηρίζοντας έτσι ένα στρεβλό υπόδειγμα ανάπτυξης. Θα θυμίσω ενδεικτικά το 2007, στόχος του προϋπολογισμού ήταν έλλειμμα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ και τελικά η εκτέλεση του προϋπολογισμού οδήγησε σε έλλειμμα 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2008 στόχος του προϋπολογισμού ήταν έλλειμμα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο προϋπολογισμός έκλεισε με έλλειμμα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2009 όλοι γνωρίζουμε ότι ο προϋπολογισμός έκλεισε με έλλειμμα πάνω από το 15% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Η κυβέρνηση όμως έχει την υποχρέωση επίσης να κατανείμει το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και ήπιο. Να θυμίσω εδώ πως η δημοσιονομική προσαρμογή θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν η κυβέρνηση δεν είχε επιτύχει τη σημαντική μείωση των δημοσιονομικών στόχων στη διαπραγμάτευση του Αυγούστου. Τα αναπόφευκτα δημοσιονομικά μέτρα που χρειάζεται να νομοθετήσουμε σήμερα επιμερίζονται με γνώμονα την αρχή. Πολλά από τους λίγους και λίγα από τους πολλούς. Στη φορολογία εισοδήματος, πριν από 2 εβδομάδες, μισθωτοί και συνταξιούχοι, τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα επιβαρύνονται ελάχιστα ή δεν επιβαρύνονται καθόλου, ενώ τα υψηλά εισοδήματα επιβαρύνονται σημαντικά. Στη φορολογία αγροτών, η μεγάλη μάζα των αγροτών, πάνω
από το 80% των αγροτών δεν πληρώνει φόρο στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών, η μεγάλη πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνει λιγότερο από ό,τι πλήρωνε μέχρι τώρα. Παρακαλώ σε μισό λεπτό να έχετε κλείσει, κύριε Υπουργέ. Δώστε μου, κύριε. Σας έχω δώσει. Εντάξει. Στην έμεση φορολογία που ψηφίζουμε σήμερα, αρχή μας ήταν η μεγάλη διασπορά, έτσι ώστε κάθε νοικοκυριό να επιμεριστεί με ένα μικρό κομμάτι φορολογικής επιβάρυνσης. Η αξιωματική αντιπολίτευση ισχυρίζεται πως εάν είχε την κυβέρνηση θα προχωρούσε σε μείωση της φορολογίας. Θα προχωρούσε, ακούστε το αυτό, σε μείωση της φορολογίας. Δυστυχώς, κύριε Μητσοτάκη, η αριθμητική είναι αμήλικτη. Μείωση της φορολογίας σήμερα συνεπάγεται ένα από τα ακόλουθα δύο πράγματα. Είτε θα επιστρέψετε τη χώρα στην πολιτική των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, στην απώλεια της αξιοπιστίας και σε ένα νέο κύκλο κρίσης, είτε θα προχωρήσετε σε μεγάλη μείωση των δαπανών, περαιτέρω αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, του κράτους πρόνοιας και περαιτέρω αύξηση των ανισοτήτων. Η διολίσθησή σας σε ένα νεοφιλελεύθερο λαϊκισμό της δεκαετίας του 80 δεν βοηθάει ούτε τη δικιά σας παράταξη, ούτε τη δικιά σας παράταξη, ούτε τη χώρα. Η κυβέρνηση και η χώρα, η κυβέρνηση και η χώρα. Παρακαλώ, ησυχάστε. Μια αξιόπιστη αντιπολίτευση. Και θα σας παρότρινα να αναθεωρήσετε τη στρατηγική σας στην οικονομική πολιτική και να προχωρήσετε. Ήσυχα. Παρακαλώ, κλείνετε, κύριε Υπουργέ. Κλείνω σε μισό λεπτό λέγοντας ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης του πλαισίου μακροοικονομικής πολιτικής και αυτό θα κάνουμε από την επόμενη ημέρα. Η μακροοικονομική πολιτική της κυβέρνησης για την επόμενη διετία θα κινηθεί σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με νομοθέτηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα καύσιμα και τον καπνό. Η αναθεώρηση των δημοσίων δαπανών, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος και για τη μείωση της φορολογίας, αλλά με τρόπο ασφαλή, και για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους σε χρόνο μακροπρόθεσμο. Το μόνο πιστικό αφήγημα στη χώρα είναι το αφήγημα της κυβέρνησης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.